Τις πολιτικές εξελίξεις θα σχολιάσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε. Επίσης, κύριε Κυριακίδου, και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα πρώτα ένα γενικό σχόλιο για τις εξελίξεις για το μέτωπο της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, καταρχάς, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε χαιρετήσει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της δικαιοσύνης και από την πλευρά της αστυνομίας. Είναι πράγματα τα οποία είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έπρεπε να γίνουν. Τώρα θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ θετική εξέλιξη. Πάνε και ότι η δημοκρατία μας, όταν θέλει, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, διότι το προηγούμενο διάστημα, κατά την εκτίμησή μας, δεν υπήρχε η αντίστοιχη βούληση. Ναι. Έπαιξε βεβαίως σημαντικό ρόλο και το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη σωστή κατεύθυνση τα όσα έτσι λαμβάνουν χώρα και από την πλευρά της αστυνομίας και από την πλευρά της δικαιοσύνης. Εμείς, κυρία Κυριακίδου, ναι, είχαμε την πρώτη στιγμή, όχι τώρα, όχι μετά τη δολοφονία, αλλά πριν τις εκλογές του Μαΐου, ότι το συγκεκριμένο ΚΟΜ δεν είναι έτσι ένα κόμμα λίγο εναλλακτικό, λίγο ακτιβίστικο ή αντισυστημικό, όπως αυτό παρουσιαζόταν. Είναι μια εγκληματική συμμορία. Φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές και η δικαιοσύνη επιβεβαιώνουν την αρχική μας εκτίμηση. Κύριε Παπαδόπουλε, η Δημοκρατική Αριστερά από την εποχή που ήταν μέσα στην κυβέρνηση συνεργασίας είχε ζητήσει κάποια πράγματα για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν είχατε εισακουστεί από τότε? Νομίζω γιατί δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες πιο γρήγορα, είτε κάποια πράγματα δεν κίνησαν πιο γρήγορα? Είτε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, είτε δεν ξέρω, υποτίμησε την δράση της Χρυσής Αυγής. Ενδεχομένως να θεωρούσε ότι αν χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή ένα δεξιό ακροατήριο μπορεί, δεν ξέρω τι. Πάντως φάνηκε ότι γίνανε λάθη. Έστω και τώρα όμως είναι θετικό. Εγώ δεν μ' αρέσει, κυρία Κυριακίδου, ειδικά τώρα που ο κόσμος έχει πάρει μια ανάσα βλέποντας αυτούς τους εγκληματίες με χειροπέδες, έχει πάρει μια ανάσα. Δεν θέλω να μιζεριάζω. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουν. Γιατί θα δείτε, βρίσκουν όπλα στα σπίτια τους. Βρίσκουν αφίσες του Χίτλερ. Βρίσκουν μαχαίρια, στυλάρια. Και είναι βέβαιο, αυτό λέει η λογική, ότι θα βρεθεί και οπλοστάσιο. Πόσο σας εκπλήσουν όλες αυτές οι ανακαλύψεις? Καθημερινά ακούμε διάφορα πράγματα για τη δράση αυτής της οργάνωσης. Αναφερθήκατε με λίγο αυτάρεσκο λόγο, γιατί έχει σημασία. Όταν ένα κόμμα όπως είναι το δικό μας, η Δημοκρατική Αριστερά και ο κύριος Κουβέλης, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα σας έλεγα ότι δεν μας προκαλούν καμία έκπληξη. Το λέγαμε και το αναλέγαμε ότι είναι εγκληματική συμμορία. Λέγαμε ότι πρέπει να τους ψάξουν, διότι γνωρίζαμε ότι αυτό που κάνανε με τον Παύλο Φίσα έχει συμβεί και με μετανάστες, έχει συμβεί και με ανθρώπους που μπορεί να είναι ομοφυλόφιλοι ή να πιστεύουν σε κάποιο άλλο θρησκευτικό δόγμα. Αυτή ήταν η δράση της Αυγής. Υπόκοσμος με χαρακτηριστικά συμμορίας. Μπράβη της νύχτας. Ψάξαμε να βρούμε από ποιες ήταν οι πηγές χρηματοδότησης. Τώρα που ο ένας μετά τον άλλον, ο ΚΡΙΠ συνδέονται, επιβεβαιώνεται ότι είναι εγκληματική συμμορία και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Υπήρχε έντονος και ο φόβος όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχαν στόματα κλειστά. Ναι, και τώρα σιγά σιγά. Πάντα, ξέρετε, με τις συμμορίες έτσι γίνεται. Κάποιο δυστυχώς τραγικό περιστατικό ανοίγει στόματα. Αρχίζουν κάποιοι να καταλαβαίνουν ότι ήταν συμμορία, ότι αυτή είναι η δράση της. Βλέπετε οι εφημερίδες, το Έθνος εν προκειμένου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με μάρτυρες που έβγαζε το προηγούμενο διάστημα και λέγανε τι τους υποχρέωνε να κάνει η Χρυσή Αυγή, πώς λειτουργούσε σε ένα πλαίσιο συμμορίας αυτό το μόρφωμα. Νομίζω ότι τώρα πλέον κανείς δεν δικαιούται να πει, κυρία Κυριακίδου, ότι εγώ δεν ήξερα. Κανείς δεν μπορεί να πει, δεν ήξερα, δεν γνώριζα την Χρυσή Αυγή, νόμιζα ότι ήταν το ένα ή το άλλο, ότι πήγαινε την γριούλα στο ATM να σηκώσει χρήματα. Όχι. Είναι μια εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύεται με τον πιο χυδαίο τρόπο τα κοινωνικά προβλήματα. Κύριε Παπαδόπουλε, ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Κουβέλης, σήμερα έκανε αναφορά ότι υπάρχουν ακόμα μικρά αποστήματα φασισμού και στις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ξέφρασε έντονα το προβληματισμό του. Υπήρχαν και το κείμενο που έβγαλαν οι έφεδοι την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν δηλώσεις. Συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ από το κοντρόλ διορθώστε το ορθογραφικό λάθος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε. Υπήρχαν, ξέρετε, διάφορα που έχουν υποθεί από ένστολους, από εφέδρους ή δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει έρευνα του συνηγόρου του πολίτη που έδειχνε την ανοχή της αστυνομίας, την κολυσιεργία της αστυνομίας. Όλα αυτά, σε όλα αυτά έχει αναφέρει ο κύριος Κουβέλης και τα στυλίτευση. Τώρα, πώς χαρακτηρίζετε τη στάση των υπολείπων κομμάτων και ειδικά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι είναι αναντίστοιχη της κρισιμότητας των σειρμών. Το να προτάσει
την ώρα που πάει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο, την ώρα που έχουμε τη Χρυσή Αυγή στο Καναβάτσο να θέτει θέμα εκλογών, δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι τα ψηφαλάκια. Να αποκομίσει ο ίδιος μικρακομματικά ωφέλη. Θεωρώ ότι είναι αναντίστοιχη και κατώτερη των περιστάσεων η στάση του αυτή. Εσείς πιστεύετε ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές? Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να αλλάξει πολιτικές, να διεκδικήσει συγκεκριμένες αλλαγές στην ασκούμενη πολιτική. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε η κοινωνία θέλει εκλογές, αλλά και δεν μπορεί να γίνει η Χρυσή Αυγή παράγοντας εξελίξεων για τον τόπο. Πρέπει να γίνει παράγοντας εξελίξεων με το να τελειώσουμε μαζί τη. Αλλά εξαιτίας της Χρυσής Αυγής να πάμε στις εκλογές είναι καταστροφή. Τώρα χρειάζεται μέτωπο όλων των δυνάμεων του συνταγματικού τόξου απέναντι σε ό,τι πιο απεχθές υπάρχει, που είναι ο ναζισμός. Δεν είναι ένα παρεμπίπτον θέμα, μια διαφωνία, ξέρω εγώ, για το αν πρέπει να στηρίξουμε την τάδε μεταρρύθμιση ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει, μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία μας ο ναζισμός. Κύριε Παπαδόπουλο, μες στο συνταγματικό τόξο ενώνει τις δυνάμεις του αυτή η εικόνα, είναι που βγαίνει προς τα έξω? Η εικόνα δεν είναι πάντα καλή. Κάποιες στιγμές υπήρχαν κάποια ψήγματα σοβαρότητας. Νομίζω όμως ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε συζητήσεις. Όταν ένα κόμμα, και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση, πάει και θέτει τέτοιες ώρες θέμα εκλογών, καταλαβαίνετε ότι δείχνει ότι θέλει να πυρπολίσει την όποια κοινή προσπάθεια. Και την ώρα που οι εξελίξεις από το μέτωπο της Χρυσής Αυγής είναι ραγδαίες, τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν. Δημόσιος τομέας, παιδεία, υγεία, ανεργία, αλλά τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Ακόμα και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, όλα έχουν μείνει λίγο στην άκρη, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύ φυσιολογικό όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμάμε, αντιθέτως, είναι πολύ σοβαρά και τα υπόλοιπα. Και η ανεργία που είπατε και τα όσα μπορούν να συμβούν στον χώρο της παιδείας ή της δημόσιας διοίκησης. Νομίζω όμως θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, όταν σιγά-σιγά θα φύγει η πολύ μεγάλη σκόνη και οι εγκληματίες Χρυσής Αυγής θα πάνε στο περιθώριο, εκεί που πρέπει να είναι, στον υπόκοσμο, και δεν θα ασχολούμαστε πια μαζί τους, δεν θα ασχολείται η δημοκρατία μαζί τους. Νομίζω θα έχουμε όλο τον χρόνο να ασχοληθούμε και με τα πολύ σοβαρά που είπατε κι εσείς. Και δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω, έτσι, κυρία Κυριακίδου, είναι ο κόσμος που τους ψήφισε, γιατί να καταλάβει ότι πρόκειται για μια εγκληματική συμμορία. Νομίζω ότι με όλες τις εικόνες, με όλες τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να κατάλαβε ο κόσμος αυτός, οι πολλές χιλιάδες που στράφηκαν στη Χρυσή Αυγή, πόσο μεγάλο λάθος έκαναν τον Μάιο του 2000 και τον Ιούνιο του 2012. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά.